Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Μητροπολίτη Τέος Κητίου στο Κακουργηματικό Λάρνακας. Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η δίκη του Τέος Μητροπολίτη Κητίου, αφού ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο ότι θα πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Άρχισε η κυρίως εξέταση από τον δικηγόρο του, η οποία εστιάζει μέχρι και αυτή την ώρα στο φωτογραφικό υλικό από το γραφείο του. Παραθέτει φωτογραφίες με συναντήσεις του από διάφορα πρόσωπα, αναγνωρίζει τις φωτογραφίες που διαδεικνύει ο δικηγόρος του και επισημαίνει και, αν θέλετε, τονίζει ο κατηγορούμενος ότι είναι μπες χρώματος ο καναπές και όχι βυσσινοκόκκινος, για τον οποίο μιλά η παραπονούμενη. Περιέγραφε τους καναπέδες, τη διακόσμηση, την διαρρύθμιση, αν θέλετε, του γραφείου του και κάλεσε το σεβαστό δικαστήριο να κάνει, όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτοψία ώστε να έχει καλύτερη αντίληψη. Μάλιστα, έχουν δοθεί σε φωτογράφο οι φωτογραφίες και έχει ζητήσει να εκδοθούν σε νέα έκδοση ώστε να φαίνονται καλύτερα το πώς ήταν το γραφείο του τότε και το πώς είναι σήμερα μετά και την ανακαίνιση. Να σας πω ότι λέει και για διάφορα πολιτικά πρόσωπα, για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Άνθιμο, καθώς και τον Βάσο Λυσαρίδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τον επισκέφθηκε το 1989, μέρα κατά την οποία απολύθηκε από τις φυλακές του Ντεκτάζ. Τι σχέση έχει αυτό, Κατερίνα, τώρα συζητάμε για το χρώμα του καναπέ και γίνεται η επίκληση σε... Είναι αυτό κάτι το οποίο η παραπονούμενη είχε περιγράψει το πώς ήταν το γραφείο του μέσα. Είπε ότι όχι, λέω για αυτούς που επικαλέστηκε. Κατερίνα μου, κάτι πολύ απλό. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν, όταν με ρωτάνε καταρχάς τι μπλούζα θα βάλω για να ξέρει η φρόσο που με βάφει τι χρώματα, τι αποχρώσεις, δεν ξέρω να περιγράψω ακριβώς τα χρώματα. Και έπειτα, το μόνο μετά από τόσα χρόνια, όταν συμβαίνει κάτι τόσο... Αυτό που τώρα δικάζεται για άσεμνη επίθεση, για σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, το τελευταίο πράγμα που θυμάται... μια γυναίκα ή ένας άντρας, αναλόγως το θύμα, είναι το πώς το βίωσε. Έτσι, συναισθηματικό, πώς ήταν εκείνη την ώρα, σε ποια κατάσταση ήταν. Τι χρώμα ήταν ο καναπές και αν αυτό θα βοηθήσει κάποιον να ξελασπώσει, είναι ένα άλλο ζήτημα, βεβαίως. Αν είναι τόσο σημαντικό να θυμάται το θύμα όλες αυτές τις λεπτομέρειες, που άλλος κοιτάει από φωτογραφίες. Ακριβώς, κάτι και όλα αυτά γίνονται και με την παρουσία της κατηγορούμενης, η οποία κάθεται απέναντι από τον Θεός Μητροπολίτη Κητίου και να επενθυμίσουμε ότι κατηγορείται για το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης, ότι σύμφωνα με την κατηγορούμενη, όταν η ίδια ήταν 16 ετών, επιχείρησε να την φιλήσει στο στόμα. Θα αναμένουμε να δούμε και την αντεξέταση από πλευράς της παραπονούμενης, να δούμε και τι θα ρωτηθεί ο Θεός Μητροπολίτης Κητίου και πώς θα τοποθετηθεί. Υπενθυμίζουμε ωστόσο, αν θέλεις, που έχει τη σημασία ότι στην προηγούμενη δίκη, στην προηγούμενη κατηγορία που αντιμετώπιζε αυτήν την βιασμό, ο δικηγόρος του είχε επικαλεστεί έξω συνοητικών του λειτουργιών. Ναι, το θυμόμαστε. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα.